Αγιασμός. Σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός και χαρά μεγάλη και αγιασμός. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις που υπάρχουν στις μέρες μας για όλες τις σημαδιακές στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως η γέννηση, ο θάνατος, ο γάμος και όλων των ειδών οι μοιήσεις και οι τελετές, όπως η αναγέννηση και η βάπτιση, υπάρχουν στο συλλογικό ασυνείδητο του λαού μας από τα αρχαία χρόνια. Έχουν φτάσει ως τις μέρες μας, άλλοτε ως κάτι φανερό και γνωστό σε όλους, και άλλοτε ως κάτι απόκριφο, με κρυμμένη τη βαθύτερη σημασία σε κάποιο σύμβολο ή συμβολισμό και άγνωστο στους πιο πολλούς. Οι παροιμίες, τα παραμύθια και γενικά η τέχνη είναι κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους μεταφέρονται από γενιά σε γενιά τέτοιες γνώσεις. Ειδικά τα εικαστικά, η λογοτεχνία, η ποίηση αλλά και η προφορική αφήγηση είναι τρόποι κλειδιά στη διατήρηση των πανάρχαιων γνώσεων του συλλογικού ασυνείδητου και των παραδόσεων του πολιτισμού μας. Έτσι, πολλά πανάρχια τελετουργικά έθιμα διατηρήθηκαν και στην εποχή μας, ίσως αλλαγμένα και προσαρμοσμένα, αλλά με την ίδια κεντρική ιδέα να τα διέπει. Έτσι, κατά την νεότερη ελληνική παράδοση, σήμερα έχουμε τρία αλληλένδετα συνοδευτικά γεγονότα. Θεοφάνεια, τον αγιασμό των υδάτων και την αποχώρηση των καλικάντζαρων. Τα θεοφάνεια αποτελούν τη μοντέρνα συνέχεια του μοτίβου της επιφάνειας των αρχαίων θεών. Δηλαδή, είναι η πεποίθηση των πιστών ότι η θεϊκή δύναμη εμφανίζεται μπροστά τους. Ο συνδυασμός της επιφάνειας των αρχαίων θεών στους θνητούς και η χρήση του νερού από τους αρχαίους χρόνους ως μέσο καθαρμού, μέσα στο πλαίσιο μιας καινούργιας θρησκείας, συγκλίνουν στη σημερινή γιορτή των Θεοφανίων. Ας αρχίσουμε όμως με τους καλικάντζαρους. Οι καλικάντζαροι είναι γνωστοί σε όλους, παρόλο που δεν τους έχουν δει όλοι. Έρχονται την παραμονή των Χριστουγέννων και φεύγουν τα Θεοφάνεια. Όπως κάθε κατεργάρης που σέβεται τον εαυτό του, έχουν πολλά συλλογικά ονόματα. Λυκοκαντζαρέι, σκαρικαντζέρια, καρκαντζέλια, κολοβελόνιδες, καλκάνια, καλκαντζόνια και πολλά άλλα. Και υπάρχουν φυσικά και θηλυκού γένους και ονομάζονται καλικαντζαρού, καλικαντζαρίνες, καλοκυράδες, βερβελούδες. Με παρεμφερή ονόματα υπάρχουν οι καλικάντζαροι ως έννοια και στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς, αλλά και στους άλλους χριστιανικούς λαούς εμφανίζονται δοξασίες για δαιμονικά όντα που δρούνε συγκεκριμένα κατά το 12ήμερο, όπως λυκάνθρωποι, στρίγκλες, νόρνες και φυσικά οι μάγισσες. Βέβαια, αν και μοιάζουν στη συμπεριφορά και στα χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να συγχέονται με άλλα δαιμόνια της υπαίθρου ή της πόλης. Εσάς θα σας άρεσε να σας κατηγοριοποιούσαν και να σας γενικοποιούσαν, μάλλον. Καταλαβαίνετε το θέμα. Οι καλικάντζαροι περιγράφονται κυρίως ως άσχημοι με ακραία χαρακτηριστικά. Πολύ ψηλοί ή πολύ κοντοί, κουτσοί, σκουρόχρωμοι ή μαύροι, με κόκκινα μάτια, με πολλές τρίχες, με χέρια ή πόδια κάποιου ζώου, όπως γαϊδάρου ή τράγου, και είναι άλλοτε γυμνοί και άλλοτε ρακένδιτοι. Τις αφηγήσεις και τα δρόμενα για τους καλικάντζαρους, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα Χριστούγεννα και το 12ήμερο, μας κληροδότησαν κυρίως οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Οι καλικάντζαροι συμβολίζουν το σκοτάδι και την εξωτερική αλλά και την εσωτερική ασχήμια κάθε είδους. Αντιπροσωπεύουν τον δόλο, την απάτη,
και την εξαπάτηση κάθε είδους, στην αποκάλυψη της οποίας μόνο φαίνεται η πραγματική μορφή τους. Πολλές φορές, λόγω του ότι ο παθών ή η παθούσα ντρέπονται να παραδεχτούν ότι έπεσαν θύμα απάτης, γλιτώνουν την κατακραυγή και τις παγίδες και οι καλικάντζαροι. Όπως συμβαίνει και με κάθε τι άλλο δηλαδή. Οι καλικάντζαροι θέλουν να κάνουν κακό στους ανθρώπους στην ουσία. Είναι εριστικοί και ανόητοι επειδή δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον και για τον λόγο αυτό είναι αναποτελεσματικοί στο να κάνουν κακό στην πραγματικότητα. Όσους περπατούσαν τη νύχτα έξω, τους ανάγκαζαν να χορέψουν μαζί τους. Οι καλικάντζαροι ζουν όλον τον χρόνο κρυμμένοι στα έγκατα της γης ή της ζωής τους. Προσπαθούν να κόψουν το δέντρο που βαστάει τη γη και άρα και τη ζωή των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Όταν είναι πολύ κοντά στο να πετύχουν αυτό το σκοπό τους, την παραμονή των Χριστουγέννων, ανεβαίνουν στη γη και προκαλούν διάφορες ζημιές, άλλες αστείες, αλλά άλλες πολύ πιο σοβαρές. Οι καλικάντζαροι μένουν ανάμεσα στους ανθρώπους για 12 ημέρες. Γεγονός σωτήριο για το δέντρο της ζωής που προλαβαίνει να αναγεννηθεί και σωτήριο για τη ζωή την ίδια κατ' επέκταση. Βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχει το μοτίβο του θανάτου αναγέννησης. Οι καλικάντζαροι εξουδετερώνονται με διάφορους τρόπους, όπως με το να τους ραντίσεις με αγιασμό, ο οποίος και τους καίει. Εκτός αυτού, η φωτιά που καίει στο τζάκι όλο το 12ήμερο, καθώς και η στάχτη που δημιουργείται από τη φωτιά αυτή, τους στρέπει σε φυγή. Άλλες μαγικές πράξεις που τους αποτρέπουν είναι το κάπνισμα με δυσόδεις ουσίες, το κρέμασμα κάποιου περίαπτου αντικειμένου με το οποίο ενθουσιάζονται, όπως ένα κόσκινο του οποίου κάθονται και μετράνε τις τρύπες. Τα θεοφάνεια, όσο πονηρά πνεύματα δεν έχουν φύγει ήδη, φεύγουν με τον αγιασμό. Υποτίθεται. Το ποίημα «Τρόμος» είναι από τα κρυμμένα του Καβάφη και μέσα από τα όντα και τα πράγματα χωρίς όνομα παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς των καλικάντζαρων, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρήσεις ζωής και το ποίημα αυτό είναι χαρακτηριστικό για τους δαιμονικούς καλικάντζαρους. Τρόμος. Τη νύχτα, δέσποτα Χριστέ μου, το νου και την ψυχή μου φύλατέ μου, σαν γύρω μου αρχινούν και περπατούνε, όντα και πράγματα που όνομα δεν έχουν και τα άσαρκα ποδάρια των στην κάμαρή μου τρέχουν και κάμνουν στο κρεβάτι μου κύκλο για να με διούνε και με κοιτάζουν σαν να με γνωρίζουν, σαν να καγχάζουν άφωνα που τώρα με φοβίζουν. Το ξέρω, ναι, με καρτερούνε σαν δελειρούς καιρούς να μελετούνε, οπόταν ίσως σέρνομουν μαζί των μες στο σκότος, με τα όντα και τα πράγματα αυτά ανακατευμένος. Και αποφρενιάζουν ο καιρός να ξαναρθεί ο πρώτος, μα δεν θα ανάρθει πια ποτέ, γιατί είμαι εγώ σωμένος, εις του Χριστού το όνομα βαπτισμένος. Τρέμω σαν αισθανθώ το βράδυ, σαν νιώσω που μες στο βαθύ σκοτάδι επάνω μου είναι μάτια καρφωμένα. Κρύψε με από την όρασή των, δεσποτά μου. Και σαν μιλούν ή τρίζουνε, μην αφήσεις ως τα αυτιά μου κανένα απ' τα λόγια των να'ρθει τα φορεσμένα. Μην τύχει και μες την ψυχή μου φέρουν καμιά φρικώδη ανάμνηση απ' τα κρυφά που ξέρουν. Αλλά ο αγιασμός
γίνεται μόνο για να φύγουν οι καλικάντζαροι, θα αναρωτιέστε. Όχι. Το νερό και ο άνθρωπος έχουν μια πολύ στενή σχέση. Από αρχαιοτά των χρόνων, ο άνθρωπος πιστεύει στη μαγική και θαυματουργή δύναμη του νερού. Όπως αναφέρει ο Ησίωδος, στην αρχαία Ελλάδα, οι θεοί του Ολύμπου έπαιρναν όρκο στα νερά της Στίγας, τα οποία είχαν τη δύναμη να εξαφανίζουν ό,τι και αν έπεφτε μέσα τους. Η Στίγα ήταν κόρη του Ερεύους και της νύχτας και κατοικούσε βαθιά στον Άδη. Πήγαζε από την κορυφή του απόκριμνου Τάρταρου και σχημάτιζε τον Στίγιο ποταμό και τη λίμνη Στίγα. Η Στίγα βοήθησε τον Δία στην άγρια μάχη εναντίον των Τιτάνων και αυτός την αντάμυψε με το να ορίσει ότι οι θεοί θα δίνουν όρκο στο ιερό της όνομα και πήρε τα παιδιά της, το κράτος και τη βία, στον Όλυμπο μαζί του. Μεγάλη τιμή. Αν κάποιος θεός αψηφούσε τον όρκο του στη Στίγα, τότε αμέσως παρέλυε, έχανε τις δυνάμεις του και την αθανασία του, έμενε χωρίς φωνή και αναπνοή για έναν χρόνο και επιπλέον τιμωρούνταν με άλλα 9 χρόνια απομόνωσης χωρίς δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στο Συμβούλιο των Θεών. Στα νερά της Στίγας βάπτισε Κυθέτης τον γιο της τον Αχιλλέα για να τον κάνει άτρωτο και έτσι και έγινε εκτός του μοναδικού τρωτού σημείου του σώματός του, αυτό από το οποίο τον κρατούσε, η γνωστή και σήμερα Αχίλλειος Πτέρνα που συμβολίζει την ανθρώπινη αδυναμία. Κατά μια λίγο διαφορετική εκδοχή του μύθου, η Στίγα ήταν κόρη της Τιθίος και του Ωκεανού, που είναι η προσωποποίηση της θάλασσας και επομένως του κύκλου του νερού. Δηλαδή, η Στίγα, που είναι κλάδος του αρχαίγονου ωκεανού, θα μπορούσε συμβολικά να μεταφέρει τις ιδιότητές της και σε όλα τα νερά των ποταμών και θαλασσών δηλαδή. Και γιατί σας το λέω αυτό? Αυτό σας το λέω για να γνωρίζετε ότι όλα τα νερά από τη Στίγα προέρχονται και τα στίγια ύδατα θεωρούνταν θανατηφόρα για τους κοινούς θνητούς. Απλώς λέω. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλά έθιμα τελετουργιών, κάθαρσης και εξαγνισμού με μέσο το νερό. Επιγραμματικά, καθαρμός επιβαλόταν πριν από τις σπονδές, τις θυσίες, την προσευχή, την προσωπική αφιέρωση, τη μοίηση, τη χρησμοδότηση και σε αυτόν που θα έδινε τον χρησμό, αλλά και σε αυτόν που θα τον δεχόταν. Επίσης, πριν από την είσοδο στο ναό, οποιαδήποτε επαφή με το ιερό, για παράδειγμα στη μεταφορά φωτιάς από το ένα ιερό στο άλλο, και ακόμη επιβαλόταν όταν έπρεπε να καθαρθεί ένα μίασμα, μια μιερή πράξη, ειδικά από αυτές τις πράξεις που κρύβουν μέσα τους κάτι τραγικό και μεταφυσικό, όπως τη ρήξη μιας οικογένειας λόγω ενός φόνου ή λόγω παραφροσύνης. Τέτοιες περιπτώσεις και παραδείγματα υπάρχουν πολλά, όπως του Ορέστη, του Ιδίποδα, των Δαναΐδων και του Ηρακλή, αλλά και του Μελάμποδα και των Πριτίδων. Τέλος, καθαρμός επιβαλόταν στις άλλες δύο καθοριστικές στιγμές ενός ανθρώπου, τρεις μάλλον, της γέννησης, του γάμου και του θανάτου του. Ακόμα, οι καθαρμοί δεν προορίζονταν μόνο για τους κοινούς θνητούς, αλλά και για τις θεές, με καθαρτικό αναγεννητικό χαρακτήρα, ως μέρος των τελετουργιών λατρείας τους, όπως μας αναφέρουν σχετικοί μύθοι και κείμενα για την Αφροδίτη, την Ήρα, την Άρτεμη, την Περσεφόνη, την Ινό κλπ. Υπήρχαν και άλλα μέσα καθαρμού, αλλά λεπτομερώς για τους καθαρμούς και άλλα ουδέτερα υποκείμενα και παράγωγα της λέξης, θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά.
Εδώ θα τονίσω μόνο ότι το νερό κατήχε την πιο σημαντική θέση ως μέσο καθαρμού. Οι καθαρμοί με νερό, συνήθως πόσιμο και πιο σπάνια θαλασσινό, προηγούνταν κάθε άλλου καθαρμού, αν το νερό δεν αποτελούσε τον μόνο καθαρμό ήδη δηλαδή. Για παράδειγμα, οι νέοι, προτού ενηλικιωθούν, πρόσφεραν τα μαλλιά τους στις θεότητες των ποταμών. Επίσης, υπήρχε μια γιορτή των αρχαίων Αθηναίων που κατέβαζαν το άγαλμα της θεάς Αθηνάς με πομπή και το έπλαιναν με θαλασσινό νερό. Με θαλασσινό νερό επίσης ζήτησε η ιέρια πλέον Ιφηγένεια να καθαρθεί το άγαλμα της θεάς Άρτεμις από τον Ορέστη, τον αδερφό της, μετά την αναγνώρισή τους ως ένα τέχνασμα για να τον φυγαδέψει. Υπάρχουν άπειροι μύθοι, θρύλοι και δοξασίες για ιερές πηγές και θαυματουργό και ιαματικό νερό, η αλήθεια των οποίων χάνεται στα βάθη και στο σκοτάδι του χρόνου. Αλλά υπάρχει πάντα μια λεπτή γραμμή που χωρίζει την αλήθεια από την πλάνη και η οποία αργά ή γρήγορα έρχεται στο προσκήνιο. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή των γαλλικάντζαρων. Ειδικά αν γελάσατε τώρα, συνεχίστε να ακούτε, διότι δεν είναι τόσο απλό όσο νομίσατε αρχικά σίγουρα. Υπάρχουν διάφορες σχετικές δοξασίες λοιπόν, όπως ότι οι γαλλικάντζαροι ήταν άνθρωποι με κακιά μοίρα, όπως αυτοί που γεννιούνται ή πεθαίνουν μέσα στο 12ήμερο, εκείνοι που κάτι πήγε στραβά στη βάφτισή τους, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν ισχυρό άγγελο για να τους προστατεύει από τον σατανά. Και γιατί σας τα ανέφερα αυτά? Για να δείτε κι εσείς ότι όλοι είμαστε υποψήφοι καλικάντζαροι. Δυστυχώς, ανεξαρτήτου εσωτεριστικής διδασκαλίας ή απόκριφων γνώσεων. Γι' αυτό. Στα μέρη σας έφυγαν σήμερα οι καλικάντζαροι. Τι πιστεύετε? Είδατε κανέναν καλικάντζαρο αυτό ή άλλο 12ήμερο? Εσείς ραντίσατε με αγιασμό και ξεστολίσατε? Ή δεν στολίσατε καν όταν ενδείκνυτο? Να προσέχετε εκεί έξω, στα ποτάμια και στους απέραντους ωκεανούς, ειδικά σε στοιχειωμένα με καλικάντζαρους 12ήμερα και μη. Οι καλικάντζαροι φεύγουν σήμερα, αλλά προσοχή, όχι για πάντα, θα ξαναγυρίσουν. Και τέλος, ίσως η πιο χρήσιμη πληροφορία. Μην ξεχάσετε να πετάξετε τη στάχτη του 12ήμερου αυτού από τα τζάκια σας, επειδή κουβαλάει μέσα της τη δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαύρη μαγεία. Και αυτό είναι ό,τι πιο φωτεινό μπορεί να υποθεί λόγω της ημέρας. Αποσυμβολήστε.